κίνητρα σε ενημέρωσης του πληθυσμού για τα μέτρα προφύλαξης από τον κοροναϊό και τη γρήπη. Δράση της Περιφέρειας της Αγίας, του Τμήματος της Διεύθυνσης Υγείας και του Ερυθρού Σταυρού του Τμήματος Λάρισας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Είναι αυτά που θα μας προστατεύσουν από την υπεραιτέρω διάδοση του κοροναϊού στον πληθυσμό και θα μας προστατεύσουν για την ατομική μας υγεία και για να μην μεταδώσουν τον ιό στα αγαπημένα μας πρόσωπα και στους συνανθρώπους μας. Πρόκειται για πολύ απλά μέτρα. Πλένουμε συχνά τακτικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή με κάποιο αλκοολούχο αντισηπτικό. Δεν βάζουμε τα χέρια μας στο στόμα, στη μύτη και στα μάτια, γιατί ξέρω να έχουμε ακουμπήσει κάποια επιφάνεια που να έχει τον κοροναϊό. Αν εμφανίζουμε συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα, δύσπνοια, δεν βγαίνουμε από το σπίτι, επικοινωνούμε με τον θεράποντα γιατρό μας και μας δίνει περαιτέρω οδηγίες, δεν αντιθυμόμαστε απευθείας στο δημόσιο σύστημα υγείας, στα νοσοκομεία. Πρώτα επικοινωνούμε με τον θεράποντα γιατρό μας και αυτός θα μας κατευθύνει για τις περαιτέρω κινήσεις μας. Αποφεύγουμε να συγχρονιζόμαστε σε κλειστούς χώρους και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή άνθρωποι που έχουν σοβαρές παθήσεις, καρδιολογικές, αναπνευστικές, παθήσεις όπως αχαρόδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση ή κάποια ανοσοκαταστολή. Και αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο τα ατομικά μέτρα προστασίας και υγιεινής και να περιορίζουν τους χωρισμούς τους σε κλειστούς χώρους με πάρα πολύ κόσμο. Δεν χρειάζεται πανικός, είναι λογικό να ανησυχεί ο κόσμος και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για να μπορεί και μόνος του υπεύθυνα να προστατεύει τον εαυτό του. Πιστεύετε ότι οι Λαρισαίοι είναι πανικοβλημένοι, έχουν ηρεμήσει, έχουν ενημερωθεί αρκετά? Κοιτάξτε, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία στον κόσμο γιατί πρόκειται για κάτι καινούριο, πρόκειται για μια επιδημία που είναι παγκόσμια αυτή τη στιγμή, αφορά πάνω από 85 χώρες, με σχεδόν 100.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο και αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας έχουμε πάνω από 31 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Ο πανικός όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση καλός σύμβουλος. Θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι όσο το δυνατόν περισσότερο και θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για τα ατομικά μέτρα υγιεινής και προστασίας που θα πρέπει ο καθένας μας να εφαρμόζουμε και να απευθυνόμαστε στους ειδικούς για περαιτέρω συμβουλές. Ευχαριστώ πολύ.